μπαίνουμε στην τρίτη βουλγαρική κατοχή της πόλης μας. Άρχισε στις 9 Απριλίου του 1941 με την είσοδο των Γερμανών που μας ήλθαν από την Ξάνθη. Η φωτογραφία εικονίζει ένα Γερμανό μοτοσυκλετιστή, προπομπό της άφιξης των πρώτων μηχανοκίνητων γερμανικών μονάδων που μπήκαν πρώτες στην πόλη μας. Είχε σταθεί μπροστά στο ναυπηγείο περιμένοντας την φάλαγγα με τους υπόλοιπους. Σε λίγες μέρες φάνηκαν και οι πρώτοι Βούλγαροι. Σύντομα όμως, μέσα στο καλοκαίρι του 1941, ολόκληρα καραβάνια Βουλγάρων πολιτών με ειδικά λεωφορεία από τη Σόφια και από άλλες πόλεις της Βουλγαρίας άρχισαν να καταφθάνουν στην Καβάλα για να επανδρώσουν τις υπηρεσίες της πόλης μας, καθώς έδιωξαν όλους τους Έλληνες υπαλλήλους από την Ομαρχία, τον Δήμο, το Τελωνείο, το Ταχυδρομείο, τα σχολεία, τα δικαστήρια και από τις εκκλησίες τους ιερείς. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Καβάλα δεν υπήρχαν ποτέ Βούλγαροι μόνιμοι κάτοικοι ή αν υπήρχαν 5 με 10 άτομα σε ένα πληθυσμό 50.000 κατοίκων, περνούσαν εντελώς απαρατήρητοι. Η φωτογραφία εικονίζει μία από τις πρώτες αφίξεις Βούλγαρων υπαλλήλων. Έχει ημερομηνία 28 Αυγούστου 1941 με το λεωφορείο που ήλθαν στην Καβάλα μόλις αποβιβάστηκαν μπροστά στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα από το κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ακολούθησαν πολλές αφίξεις και η Καβάλα γέμισε πολίτες Βούλγαρους, τους οποίους η διοίκηση στέγασε σε επιταγμένα ελληνικά σπίτια, χωρίς βεβαίως καμία αποζημίωση. Στη φωτογραφία εικονίζεται ομάδα Βούλγαρων υπαλλήλων της πόλης μας σε αναμνηστική τους φωτογραφία. Η καθιέρωση της βουλγαρικής κυριαρχίας στην πόλη μας περιλάμβανε και συχνές παρελάσεις σε κάθε ευκαιρία, ακόμη και χωρίς να είναι κάποια γιορτή ή επετειακός εορτασμός των Βουλγάρων. Ήταν μια σκόπιμη ενέργεια για την αποθάρρυνση κάθε σκέψης αντίστασης, αλλά και για να αποδείξουν στους καβαλιώτες ότι τα αφεντικά της πόλης δεν ήταν πλέον οι Γερμανοί, αλλά οι Βούλγαροι, με τους οποίους οφείλαμε να συνεργαστούμε για το καλό μας. Στη φωτογραφία διακρίνουμε μια παρέλαση με στρατιωτική μπάντα να προηγείται μιας μονάδας μπροστά στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ οι πιτσιρικάδες της πόλης παρακολουθούν με περιέργεια τους ξένους νεόκοπους κατακτητές. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε μια άλλη στρατιωτική μονάδα παρελάβνουσα στην Οδό Ομονίας. Να σημειώσουμε ότι ο πόλεμος βρήκε την Οδό Ομονίας να είναι σωστός χωματόδρομος, καθώς είχε ξεκινήσει το μεγάλο έργο της διάστρωσής της με κυβόληθους, αλλά είχε διακοπεί λόγω του πολέμου. Εκτός από τους υπαλλήλους, συνέρεαν στην πόλη μας και μεμονωμένοι επιχειρηματίες με την ενθάρρυνση των βουλγαρικών αρχών, πρόσωπα τυχάρπαστα που έρχονταν για να εκμεταλλευτούν οικονομικά τις πλούσιες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα πρόσωπα αυτά έμπαιναν συνέτεροι στις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις χωρίς κανένα κεφάλαιο ή προσφορά εργασίας, αλλά υποχρεωτικά βάσει βουλγαρικού νόμου που απαγόρευε στους Έλληνες να διατηρούν επιχείρηση παρεκτός αν έπαιρναν βουλγαρική υπηκότητα. Για να μην κλείσουν λοιπόν τα καταστήματά τους, οι Έλληνες υποχρεώθηκαν με το ζόρι να προσλάβουν Βούλγαρο συνέτερο. Πάρα πολλές ήταν οι περιπτώσεις που ο Βούλγαρος συνέτερος, ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα, έδιωχνε εντελώς τον Έλληνα ιδιοκτήτη, κλέβοντας κυριολεκτικά την επιχείρηση με την απόλυτη συνεργασία των βουλγαρικών αρχών. Στην Καβάλα λειτουργούσε βάση γερμανικών υδροπλάνων. Η βάση είχε την έδρα της στο λεγόμενο σπίτι του στρατηγού στην Παναγία. Τα δε υδροπλάνα ναυλοχούσαν στο λιμάνι, στην αρχή του προσύνεμου μόλου. Στη φωτογραφία εικονίζονται δύο Γερμανοί αξιωματικοί της βάσης. Στα ναυπηγεία της πόλης μας, οι Βούλγαροι ναυπήγησαν αρκετά πλοία, εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία των φημισμένων καβαλιωτών ναυπηγών και μαστόρων. Στη φωτογραφία εικονίζεται η τελετή καθέλκυσης τριών ξύλινων πλοίων, προφανώς για στρατιωτική χρήση ως περιπολικών. Η τελετή έγινε στο ναυπηγείο πίσω από τις καμάρες και συγκέντρωσε πλήθος Βούλγαρων, στρατιωτικών και πολιτών.